Γεια σας! Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου μετά από πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι είναι βράδυ. Με πιάσε μια μεταμεσονύχτια μικρή λιγούρα και βασικά έχω στο μυαλό μου μια συνταγή που είδα εδώ και αρκετές μέρες και θέλω πολύ να δοκιμάσω. Λοιπόν, οπότε είναι βασικά ένα κοτόπουλο πανέ, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό το πανάρισμα. Οπότε τι έχω? Εδώ στο μπολάκι μέσα λίγο μπαλσάμικο ξύδι, βάζω λίγο λεμονάκι, θα βάζουμε στην άκρη αλατάκι, πιπεράκι, κουρκουμά που μου αρέσει. Λάθος, δεν είναι κουρκουμά αυτό, συγγνώμη. Ναι, το φυλάω ψυγείο εγώ. Okay, κουρκουμάς. Η στεγή βέβαια το δείχνει λίγο διαφορετικά, αλλά εγώ θέλω να το κάνω με το δικό μου τρόπο. Εδώ έχω μια σάλτσα, το οποίο την έχω ήδη ανοίξει για να μην έχω τέτοιο. Λέει σάλτσα ζυμαρικών, είναι economy, είναι πολύ φτηνή. Στο marketing τη βρίσκω με βασιλικό, κάτι από ένα κουταλάκι. Εδώ είμαστε. Έβαλα κάπου σαλτσίτσα. Εγώ θα φάω έτσι κι αλλιώς. Βάζω ψυγείο πάλι. Μπράβο. Λίγο γάλα. Και ανακατεύω. Και να βάζω το γάλα και το λεμόνι και το ξυδάκι ψυγείο. Και αλατάκι πέρα έχει χλιστούς. Παίρνω εδώ να σας δείξω που το ανακάτεψα, τι χρώμα έχει πάρει. Οπότε, επειδή θέλω να κάνω κοτόπουλο πανέ, το βάλα στο μικροκυμάτο στο ειδικό που έχει για ξεπάγωμα. Έχει ξεπαγώσει. Παίρνω το μεγάλο μαχαίρι μου. Το είχα βασικά ήδη κομμένο κομματάκια, γι' αυτό το λόγο, τότε δεν το χρειάζομαι μαχαίρι. Τα πλάξε κολλάω τα κομματάκια. Λοιπόν, τι έγινε? Και με έπιασε λιγούρα. Παίρνουμε και αυτό. Πώς έχουν τα πράγματα? Λοιπόν, μισό λεπτάκι να σας αφήσω για δύο λεπτάκια να δώσω στη Λολίτα τη βίωση που παίρνει και παραέρχομαι. Να είμαστε πάλι. Έδωσα στη Λολίτα την αντιβίωση, να πιω λίγο νεράκι. Η Λολίτα μου παίρνει αντιβίωση γιατί έχει μια μικρή πληγή στο πόδι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το κοτοπουλάκι είναι κομματάκια έτσι. Αχ, τον κουρκουμά πέρα όλα στις του. Λοιπόν, ποια είναι λοιπόν η διαφορά σε αυτή τη στέγη? Το πανάρισμα, όπως είπαμε, τα υλικά που έβαλα εδώ. Και πώς μπήκε σε αυτή η λιγούρα?
Βασικά έβαλα λίγο ταινία και λέω τι θα φάω, θα φάω, μη φάω και τα πατατάκια. Και θυμάμαι είχα μια σταγή που αυτός απλά σε μια σάλτσα κόκκινη μπάρμπεκιου πάναρε το κοτόπουλο. Και τι έκανε ο τύπος, πρώτη το πάναρε στο σάλτσα μπάρμπεκιου χωρίς το αλεύρι και το κλασικό που βάζουμε εμείς φρυγανιά τριμμένη ή αυγό μέσα. Το έκανε σε πατατάκια, οπότε τι έκανε, έχω φάει λίγα πατατάκια βέβαια. Θα φάω τώρα δύο μικρά. Θα το βάλω εγώ το κοτόπουλο μέσα. Να σας δείξω κιόλας. Θα αφήνω εδώ μέσα να τραβήξω ένα λίγο τσιζουμάκι και αυτά. Και τι θα κάνω, θα πάρω τα πατατάκια και ό,τι έκανε και αυτό. Όπως είναι κλειστό. Αυτό είναι αρκετά βαρύ. Γιατί και το κινητό λιγάκι, συγγνώμη κιόλα, γιατί είναι στο τραπέζι. Λίγο ακόμα. Και ναι, έγινε τρίμα. Θα το βάλω εδώ να το δείτε κιόλα. Καλά, δεν έγινε θρήματα, τα φάω από τα θρήματα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Θρηματισμένα πατατάκια. Και τι κάνουμε, βάλουμε το κοτόπουλο στα πατατάκια. Τώρα αν δεν μου φτάσει, έχω και φρυγανιά τριμμένη. Θα κάνω το υπόλοιπο με φρυγανιά τριμμένη. Και όλο ένα πιατάκι εδώ, το βάλω, το βάζω. Τελικά θέλει κι άλλο χτύπημα. Οκ. Ένα κομματάκι ακόμα. Βάζω και αυτό. Η διαδικασία είναι αυτή. Μέσα από το πανέ που έχουμε πάρει στα πατατάκια και στην άκρη. Οπότε σας κλείνω εγώ για να συνεχίσω το πανάρισμα και περνάμε στο τηγάνισμα. Και αφού τελείωσα με το πανάρισμα, να σου πω αλήθεια, κάτι δεν μου κόλλαγε. Οπότε τι έκανα, αυτά που ήταν μέσα στην ωραία σάλτσα που έφτιαξα. Να σου πω αλήθεια, να βουτήξω το αλεύρι και ξανά μετά πάλι μέσα. Και μετά τα ξαναπάναρα με. Βασικά δεν τα είχα πανάρει, τα πάναρα με το πατατάκι. Και κάτι ήταν καλύτερα από η αλλεργία. Λοιπόν, έχω βάλει στο τηγανάκι το μικρό που τηγανίζω εγώ, γιατί μένω και μόνη μου. Λαδάκι να ζεσταίνεται. Και οπότε πάμε σιγά σιγά να τηγανίσουμε.
Επίσης, θα συνοδέψω το κοτοπουλάκι και αυτό το πανέ με μια ωραία σαλάτα από μπατζάρ και καρότο που έβαλα μέσα μπαλσάμικο, λαδάκι, αλατάκι. Αυτά. Πάμε να σας δείξω τη σαλάτα. Όπα, ακούτε και τον ήχο που τηγανίζονται. Δεν έχω ανοίξει απορροφητήρια για να μπορείτε να με ακούτε. Πάω να ρίξω εγώ μια ματιά και τα λέμε όταν θα είναι έτοιμα. Να είμαστε πάλι, η μαγειρική έφτασε στο τέλος της, είναι έτοιμα. Τώρα θα κόψω και ένα να δοκιμάσω. Παιδιά, θα το βάζω και σαλατούλα μέσα. Είναι τέλειο, δεν το περίμενα, αλλά τελικά το να βάζεις διάφορα μέσα στο που να κάνεις το πανέ, έγινε τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική μας, μισό λεπτό, μην ξεχάσω. Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βιντεάκι μας. Αν δεν έχετε εγγραφεί, κάντε μια εγγραφούλα, πατήστε και το καμπανάκι να έρχονται ειδοποιήσεις για επόμενα βίντεο. Αφήστε μου ένα like γιατί μετράει για μένα, όπως και ένα σχόλιο, έχω παντού σε όλα τα σχόλια. Συγγνώμη, έχει κολλήσει στο δόντι μου λίγο κρατάκι τραγανό. Και μην ξεχνάτε, από κάτω σας βάζω τη σελίδα μου στο Instagram, που έχω ανεβάσει καινούρια κοσμήματα που μπορείτε να δείτε και να μου ζητήσετε να μου κάνετε μια παραγγελία. Λοιπόν, αυτά. Πολλά φιλιά από εμάς και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια, γεια σας και καλή όρεξη. Όποιος το δοκιμάσει, μου λέτε σχόλια από κάτω. Φιλιά, γεια!